Η ΑΒ και η ΛΑΡΚΟ αποτελεί για την κυβέρνηση την ώρα 0. Και το λέω ώρα 0 γιατί μπορεί η κυβέρνηση έστω και τώρα να αλλάξει τη ρότα των δύο αυτών επιχειρήσεων. Δύο επιχειρήσεων που είναι πολύ σημαντικές, που είναι πολύ ουσιαστικές, όχι για την περιοχή μας μόνο, αλλά και για την εθνική οικονομία. Η ΛΑΡΚΟ, όπως γνωρίζετε, βρίσκεται σε κατάσταση ειδικής εκαθάρισης. Κι όμως 1.200 εργαζόμενοι έκαναν μαύρο Πάσχα. Δεν τους έχει καταβληθεί ούτε η εξόφληση του Μάρτη μήνα, δεν τους δόθηκε ούτε δώρο Πάσχα και βεβαίως αυτοί που έφυγαν με σύνταξη δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις τους. Η ΛΑΡΚΟ, παρότι λέγεται ότι θα είναι σε διαδικασία εκαθάρισης εν λειτουργία, όπως προχωρά δεν υπάρχει λειτουργία. Δεν μπορεί να παράγει. Άραγε η ΛΑΡΚΟ θα προχωρήσει σε εκαθάριση με κλείσιμο και με πάυση των λειτουργικών διαδικασιών. Πλην όμως, όταν λέμε ΛΑΡΚΟ, εννοούμε νικέλαιο, εννοούμε και κοβάλτιο. Κοβάλτιο από το οποίο παράγονται και οι μπαταρίες. Αυτό το θέμα δυστυχώς για την χώρα μας το έχουμε αποσιωπήσει. Δυστυχώς, ενώ η Ευρώπη κάνει εισαγωγή κοβαλτίου προκειμένου να κατασκευάσει μπαταρίες τόσο από τη Ρωσία όσο και από το Κονγκό, και δεν φτάνει αυτή η παραγωγή, είναι μειωμένη, εμείς μολονότι μπορούμε από την ΛΑΡΚΟ να παράγουμε πέρα από το 25% των αναγκών που έχει, που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς την σταματάμε τη ΛΑΡΚΟ και την δίνουμε σε ιδιώτες. Αυτό είναι ένα έγκλημα σε βάρος της εθνικής περιουσίας, σε βάρος του εθνικού πλούτου. Σαν κίνημα αλλαγής, δίνουμε αγώνα, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και ζητάμε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τις απόψεις της. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόφασή της τον Μάρτιο μήνα, 19 Μαρτίου του 2020, απελευθέρωσε τους περιορισμούς τους οποίους είχε και έδωσε την δυνατότητα στις κυβερνήσεις προκειμένου να προχωρήσουν σε χρηματοδοτήσεις επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα. Αυτό το κάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση διάφορες κυβερνήσεις. Η ελληνική κυβέρνηση όμως δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν κάνει τίποτα παρά μόνο κοιτάζει τη διαδικασία της ειδικής εκαθάρισης. Είναι μια δυσμενή συνέπεια και εμείς σε αυτό το πλαίσιο θα προχωρήσουμε και θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά στους εργαζόμενους, αποκαλύπτοντας την αλήθεια προς τον ελληνικό λαό. Το ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ προς τους ιδιώτες είναι ξεπούλημα εθνικής περιουσίας. Η ελληνική αεροπορική βιομηχανία, η ΕΑΒ, βρίσκεται σε διαδικασία όχι λειτουργικής ευεξίας, αλλά υπάρχει μια αναστάτωση. Μια αναστάτωση που έχει να κάνει και σε σχέση με τη συμπεριφορά της διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους. Αυτή την περίοδο, η ΕΑΒ, η οποία γνωρίζουμε όλοι ότι διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο για την εθνική οικονομία και για την εθνική άμυνα, αφού πολλαπλά επιδρά στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και στην ενίσχυση της ελληνικής αεροπορίας, της πολεμικής αεροπορίας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια άλλη κατάσταση, διότι η διοίκηση έχει επιλέξει να έχει έρθει σε κόντρα με όλους τους εργαζόμενους. Όχι μόνο με περικοπές τις οποίες επιδιώκει να κάνει στους μισθούς των εργαζόμενων, αλλά επίσης και σε περικοπές λειτουργικών δαπανών που είναι αναγκαίες προκειμένου να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Και όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, οι υποχρεώσεις είναι και προς τρίτους, όπως προχωρεί σε αναβάθμιση αμυντικών συστημάτων των αεροπλάνων Orion και F-16, όπως επίσης και επισκευές των C-130, αλλά και των πυροσβεστικών αεροσκαφών που αρχίζει, όπως ξέρουμε, και η αντιπυρική περίοδο. Δεν μπορεί αυτή η συμπεριφορά του Υπουργείου Οικονομικών απέναντι στους εργαζόμενους να συνεχιστεί. Πρέπει να υπάρξει διάλογος με τους εργαζόμενους, πρέπει να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος προκειμένου να βρεθεί λύση στα οξυμένα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε μια επιχείρηση την οποία δυστυχώς το ελληνικό δημόσιο με τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρεται ή με τις παραλήψεις του την απαξιώνει.